ευχαρίστηνο Χριστός τελευταία σε έναν καλόν άνθρωπο, Κύπριο, ήρθε και με είδε και μου το είπε. Του είπε, τι φοβούνται, του λέει, οι σημερινοί χριστιανοί, την επιδημία. Τι φοβούνται αν πεθάνω. Μα εγώ είναι που θα πεθάνω. Γιατί σταυρώθηκα. Πρώτα, γιατί έγινε άνθρωπος από Θεός που είμαι. Μετά γιατί σταυρώθηκα, γιατί πέθανε. Και μάλιστα με τέτοιο θάνατο πάνω στο σταυρό. Για να νικήσω το θάνατό σου. Για να νικήσω την αμαρτία σου. Για να νικήσω το διάβολο που σας τυραννεί. Το γένος των ανθρώπων, είπα πριν λίγο νησά. Τυραννούμενο λέει το γένος των ανθρώπων. Και ήρθε ο Χριστός. Και προσφέρεται σε κάθε θεία λειτουργία. Σώμα και αίμα Χριστού. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Όχι 80 και 100 χρόνια. Αλλά αιώνιο ζωή. Τι να τα κάνει ο Φίξος ο Κυνηγόπουλος. Τα 100 χρόνια και τα 102 που του εύχομαι από καρδιά. Με τέτοια ωραία ψαρμοδία που έχει από καρδιά να στέλνει. Τι να τα κάνει άλλο 10 χρόνια αν δεν πάει στην αιώνιο ζωή. Πέστε. Τα χρόνια φεύγουν και έρχεται ώρα που ούτε τα 100 μας φτάνουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, γι' αυτόν και ένα πόρταγο. Και δεν του φτάνουν τα 100 χρόνια. Αλλά η αιωνιότητα πρέπει να ενωθεί με την αιώνια ζωή που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι, είπε, η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύον εις εμέ, θάν αποθάνει ζήσει. Και είπε του καλού αυτού ανθρώπου του ευσεβεστά, τι φοβούνται οι σημερινοί άνθρωποι με το θάνατο, αφού εγώ τον ενίκησα το θάνατο. Ξέρεις, του λέει, πόσο διαρκεί ο βιολογικός θάνατος. 2 δευτερόλεπτα. Περνάς από την όχθη του ποταμού στην άλλη όχθη. Πώς είναι το γιορτήρι με εδώ της Γαλάτας, έτσι. 2 δευτερόλεπτα είναι. Μόλις περάσει, λέει, η δύσκολη στιγμή που χωρίζει η ψυχή από το σώμα, απέναντι, στην άλλη όχθη δηλαδή, τη ζωή, είμαι εγώ, λέει ο Χριστός, και σας περιμένω να σας δώσω αιώνια ζωή, να χαίρεστε το φως μου, το τριαδικό. Καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Τι φοβάται. Δεν ξέρω εγώ, του λέει, πότε πρέπει να χωρίσει η ψυχή από το σώμα του καθενός. Άλλοι νέοι, άλλοι γέροι, άλλοι μέσα στην ηλικία. Άλλοι από κορονοϊόν, άλλοι από καρκίνων, άλλοι από ατυχήματα, από κάτι. Το ζήτημα είναι η αιώνια ζωή. Και είναι για όλους. Σκεφτείτε να είναι αιώνια κόλαση. Διότι υπάρχει. Πάει καλά που υπάρχουν οι καλοί παπάδες. Που μνημονεύουν ονόματα πολλά. Και κάνουν συνεχώς 40 λίτρουγκα μνημόσυνα και βγάζουν ανθρώπους από την κόλαση. Πάει καλά. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι έχουμε τέτοια δύναμη όλοι. Εξαρτάται, πάτε Βαρνάβα, και από τον ιερέα ξέρεις. Τι καθαρή ζωή, πόση καθαρή ζωή έχει για να βγάλει ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως. Έτσι μας λένε οι Άγιοι άνθρωποι. Και ολοκληρώνω και τελειώνω. Είπε σε αυτόν τον καλόν άνθρωπο ο Χριστός, ο θάνατος, όπως σας είπα, είναι 2 δευτερόλεπτα. Μετά σας περιμένω, του λέει, να σας δώσω αιώνια ζωή. Αν έχετε προετοιμαστεί και καθαριστεί προηγουμένως. Αν με έχετε αγαπήσει εμένα και τους εχθρούς σας. Τον ερώτησε ο καλός ο άνθρωπος, τι ωραία να κάνεις διάλογο με τον Χριστό. Χριστέ μου, του λέει, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αφού είσαι αιώνια ζωή, αφού εσταυρώθηκες για μας, επέθανες για μας, αναστήθηκες για μας, γιατί υπάρχει ακόμα τούτος ο γέρημος ο θάνατος και το φοβόμαστε.
ο βιολογικός θάνατος, που χωρίζει ψυχή από το σώμα προσωρινά. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα επανενωθεί το σώμα μας με την ψυχή μας. Και τι του απάντησε ο Χριστός. Άκουσε, αδερφέ μου, του λέει, εμπορούσα να καταργήσω και το βιολογικό θάνατο. Να μην πεθαίνει ποτέ. Αλλά, του λέει, θα καταργούσα την ελευθερία σας. Θέλω να με διαλέγετε, να με επιλέγετε, να με ποθείτε, να με θέλετε, να με αγαπάτε, να με ερωτεύεστε. Αυτό θέλω. Γι' αυτό να άφησα, του λέει, το βιολογικό θάνατο. Σε αυτά τα λίγα χρόνια που ζείτε επί της γης, και ακόμα και 100 είναι ελάχιστα μπροστά στην αιωνιότητα που μας περιμένει. Να δοκιμαστεί το θέλω μας. Τι βαθύτερο θέλημα έχουμε. Θέλουμε αιώνια ζωή ή τη ζωούλα. Αυτή είναι εδώ. Θέλουμε σκοτάδι ή φως τριαδικό. Θέλουμε ειδονές του κόσμου τούτου ή ειδονές και απόλαυση της αιώνιας ζωής. Θέλουμε αυτήν την γνώση των στοιχείων της άθεης Ευρώπης ή θέλουμε τη γνώση της Αγίας Τριάδος που θα ακούσετε σε λίγες μέρες. Επεφάνησε τον κόσμο, ήρθε σε φάνη το φως του απρόσωπου. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Ο καθένας μας δοκιμάζεται το θέλος με αρρώστιες, με υπομονές, με προσφυγές, με φτώχειες, με πλούτη. Και τα πλούτη είναι δοκιμασία.